πρώτη μας συνταγή για σήμερα, πίτα με κουρκούτι. Θα φτιάξουμε μία πίτα που ουσιαστικά θα είναι ένα τεράστιο κουρκούτι και μέσα θα έχει τα τυριά. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, θα είναι ό,τι πιο εύκολο έχετε φτιάξει ποτέ σε πίτα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τυρόπιτα με κουρκούτι θα χρειαστούμε: για το κουρκούτι, 400 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση, 250 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια μίξ τυριών, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μπολ και θα κάνουμε το κουρκούτι μας μέσα στο μπολ. Για το κουρκούτι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Νεράκι. Λοιπόν, θα ρίξω και το ελαιόλαδο. Θέλουμε ελαιοδάκι σε αυτή τη συνταγή. Θα ρίξουμε και το αλεύρι μας. Και το καλαμποκάλευρο. Έλα, χωράνε. Και το baking powder και το αλάτι. Επειδή έχουμε ένα κουρκούτι, θέλουμε να είναι γευστικό. Θα έχει αλάτι η πίτα μας μέσα, αλλά θέλουμε να έχει και λίγο το κουρκούτι. Οπότε μην το λυπηθείτε, βάλτε αλατάκι, πιστέψτε μου ότι θα σας αρέσει. Και επειδή κάνουμε ένα κουρκούτι και έχουμε την πολυτέλεια να βάλουμε ό,τι άλλες γεύσεις θέλουμε, μπορείτε να βάλετε λίγο πιπέρι. Και βέβαια μπορείτε να βάλετε λίγα μυρωδικά. Γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν μας έχει περιορισμούς αυτή η πίτα. Ενώ σε μια πίτα, άμα είχαμε φύλλα, είχαμε περιορισμούς, δεν μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στη γέμιση όλα αυτά τα υλικά. Εδώ πέρα μπορούμε. Οπότε λίγο θυμάρι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε εκτός από θυμάρι, φίλε Δημήτρη? Επειδή σε δίπλα το λέω. Δεντρολίβανο, μπορεί. Μπορούμε, είναι καταπληκτικό. Το δεντρολίβανο, ας πούμε, θα πήγαινε να βάζαμε μέσα στη γέμιση, γιατί θα βάλουμε φετούλα και μίξ τυριών εμείς, να βάζαμε blue cheese. Γενικά θέλω να καταλάβετε τη φιλοσοφία αυτής της πίτας. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι γέμιση θέλουμε και μπορούμε να αρωματίσουμε όπως θέλουμε το κουρκούτι μας. Λοιπόν, το θυμάρι πήγε μέσα, όλα τα υπόλοιπα υλικά μας πήγαν μέσα. Οπότε θα ανακατέψω με ένα σύρμα για να ετοιμάσω το χυλό μου. Στην αρχή θα φτιάξουμε ένα χυλό. Ξέρω ότι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά πιστέψτε με, θα γίνει καταπληκτικό. Βέβαια, πρέπει να βάλουμε καλαμποκάλυβρο, γιατί το καλαμποκάλυβρο έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Και εκτός από ιδιαίτερη γεύση, όταν ψήνεται μέσα στο φούρνο, γλυκίζει και γίνεται φανταστικό. Το βλέπετε? Αυτό ήταν. Ούτε πολύ ζόρι, ούτε πολλά υλικά. Έτσι όπως είδατε, το κουρκούτι μας είναι έτοιμο. Τώρα, θέλω τα τυριά μου το ψυγείο. Εγώ διάλεξα φετούλα και μίξ τυριών. Δύο τυριά που είμαι σίγουρος ότι τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Μπορείτε να προσθέσετε ό,τι τυριά θέλετε. Φτιάξτε τη δικιά σας πίτα. Ακόμα και λαχανικά μπορείτε να βάλετε. Σπανάκι, καυκαλίθρες, βλίτα. Ό,τι σας αρέσει πραγματικά μπορείτε να βάλετε σε αυτή την πίτα. Τώρα, έχω λάδο, αλευρώσει το ταψάκι μου και θα ρίξω λίγο ακόμα λάδι. Γιατί θέλω να ψήσει από κάτω το κουρκούτι μου το λάδι. Εδώ. Τέλεια. Το ταψάκι είναι 30 εκατοστών. Οπότε θα ρίξω τη μισή γέμιση, ίσως λιγότερο από μισή. Τέλεια. Τέλεια. Εδώ. Και θα απλώσω λίγο με τη σπάτουλα. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να απλώσετε με τη σπάτουλα, θα βρέξετε λίγο τα χέρια σας και θα απλώσετε με τα χέρια σας. Δεν κολλάει ζύμη εφόσον βρέξετε τα χέρια σας. Και ουσιαστικά απλώσαμε το χυλό μας από την κάτω πλευρά. Πώς φαίνεται σαν διαδικασία τώρα? Εύκολο. Πανεύκολο. Τώρα, σπάμε τα τυριά μας ή οποιαδήποτε άλλη γέμιση έχουμε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε από γέμιση. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και ζαμπόν τυρί. Πραγματικά, μπορείτε να βάλετε μανιτάρια. Μπορείτε να το κάνετε τύπου καρμπονάρα με μπέικον και τυρί κρέμα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικά έχετε στο ψυγείο σας. Σπάστε και τη τυριά μέσα, εδώ. Θα ρίξω και τα υπόλοιπα. Τώρα σε αυτό το σημείο θα πεις, Μίτσο, πω, έχεις πάρα πολύ γέμιση. Λοιπόν, να σου πω ότι τα τυριά λίγο ξεγελούν. Καθώς θα ψήνονται, θα λιώσουν και θα πέσει ο όγκος, οπότε δεν μας πειράζει. Λίγο θυμαράκι, εδώ. Λίγο πιπεράκι, εδώ. Κοιτάξτε, με απλές κινήσεις, λίγο θυμάρι, λίγο πιπέρι μέσα στη γέμιση, πραγματικά είναι και το σημείο που όντως απογειώνουμε τα φαγητά μας. Οπότε, μην το παραβλέψετε. Βάλτε μικρές πινελιές που όντως θα δείξουν ότι ενδιαφέρεστε για το φαγητό που φτιάχνετε. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξω τον υπόλοιπο χυλό από πάνω. Στην αρχή προσπαθώ να το ρίξω λίγο παντού. Θα σας φανεί λίγο δύσκολο, αλλά μια χαρά θα πλώσει. Το βάστε. Εδώ. Και μετά πολύ προσεκτικά. Εδώ. Απλώνουμε το χυλό παντού. Και ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δείτε ότι δυσκολεύεστε, γιατί ίσως αυτό το σημείο να σας φανεί δύσκολο, τι κάνουμε? Πλένουμε λίγο τα χέρια μας.
Εδώ. Λίγο νεράκι στα χέρια. Και με το που βάλετε νερό στα χέρια κατευθείαν, μπορείτε να απλώσετε το κουρκούτι να πάει παντού. Τέλεια. Τώρα, λίγο ακόμα θυμάρι από πάνω. Καλά, εσείς άμα δεν έχετε θυμάρι και έχετε ρίγανη, θα βάλετε ρίγανη, δεν μας πειράζει. Βάλτε μυρωδικά. Τα μυρωδικά όντως πάντα χαρακτηρίζουν τα φαγητά μας. Και φασκόμουρο μπορείτε να βάλετε, και δεντρολίβανο μπορείτε να βάλετε. Ό,τι σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Λίγο ακόμα πιπέρι. Λίγο ακόμα λαδάκι. Εδώ. Χρειάζεται λάδι, μην το φοβηθείτε. Άμα δεν βάλουμε λάδι, θα βγει στεγνό το κουρκούτι μας. Οπότε. Κουρκούτι, τυριά, κουρκούτι, λαδάκι, πιπέρι, θυμάρι. Πάει μέσα στο φούρνο. 200 βαθμούς στον αέρα για περίπου 40 λεπτάκια και η πίτα μας θα είναι έτοιμη. Εύκολη. Πανεύκολη. Εύκολη. Εύκολη. Και θα δείτε πόσο νόστιμη θα βγει σε μόλις 40 λεπτάκια. Για την τυρόπιτα με κουρκούτι, ξεκινάμε με το κουρκούτι. Σε μπολ βάζουμε το νερό, το ελαιόλαδο, το αλεύρι, το καλαμποκάλευρο, το μπέικιν, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χυρός μέχρι να έχουμε ένα χυλό. Για τη σύνθεση, απλώνουμε το μισό κουρκούτι στη βάση λαδωμένου και αλευρωμένου ταψιού, απλώνουμε τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας, τα τυριά, θυμάρι και πιπέρι, απλώνουμε το υπόλοιπο κουρκούτι από πάνω, προσθέτουμε θυμάρι, πιπέρι και ελαιόλαδο και ψήνουμε για 40 λεπτά στους 200 βαθμούς. Πίτα από κουρκούτι, πίτα από χυλό, η λεγόμενη χυλόπιτα. Θα την κόψουμε σε κομμάτια, εδώ. Δεν θα την κόψω τρίγωνα, την κόψω έτσι μικρά, με ζεδάκια. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό το πόσο εύκολη είναι. Και όντως μπορεί ο καθένας να φτιάξει μια τέτοια πίτα. Καταλαβαίνω ότι γενικά μερικοί, όταν ακούνε πίτες, θεωρούν ότι είναι κάτι δύσκολο, δεν το δοκιμάζουμε, πάμε να πάρουμε κάτι έτοιμο. Τώρα νομίζω μετά από αυτή τη συνταγή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να φοβάται να φτιάξει μια πιτούλα στο σπίτι. Κοιτάξτε πόσο ωραία που είναι μέσα. Είναι φανταστικό. Ό,τι πιο εύκολο μπορούμε να φτιάξουμε σε πιτούλα. Και από γεύση, κοιτάξτε εδώ. Έχει μέσα τυριά, έχει απ' έξω το καλαμποκάλευρο που την κάνει γλυκιά. Ελαιόλαδο, θυμαράκι. Η γεύση του θυμίζει πάρα πολύ τα μπατόν σαλέ. Τα ξέρετε? Ναι. Τα μπατόν σαλέ είναι τα κλασικά μπισκοτάκια που έχουν τυρί από πάνω και τα τρώμε και μας αρέσουν. Αυτή τη γεύση δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Είναι μια συνταγή που με το που δοκιμάσετε θα τη φτιάχνετε όλη μα όλη την ώρα.